Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, έγκαιρα και έγκαιρα spoiler, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχνάτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις νέες ειδοποιήσεις. Σε προηγούμενο spoiler για την μάχη του MVP, είδαμε ποιοι παίκτες, η καλύτερα ποιες παίκτριες θα είναι οι υποψήφιες προς αποχώρηση αυτή την εβδομάδα, με ένα ερωτηματικό την Τετάρτη, αφού εκεί θα κριθεί από τον MVP της εβδομάδας, εάν υπάρξει και τέταρτη υποψήφια. Μετά την πρώτη ασυλία λοιπόν, τέσσερις ήταν οι παίκτες που φλέρταραν με τον τίτλο του MVP, ο Ντάνιελ, ο Τζέιμς, η Σταυρούλα αλλά και η Χρύσα. Παρόλα αυτά, μετά και το δεύτερο αγώνισμα ασυλίας, τα πράγματα πήραν άλλη τροπή, με αποτέλεσμα οι διεκδικητές, από τέσσερις να γίνουν δύο, και μάλιστα η μία θα είναι και η έκπληξη, καθώς η Χρύσα έχει μείνει αίτητη με τέσσερις αγώνες, ενώ προηγείται με πέντε αγώνες ο Ντάνιελ Μιούρκα. Όλα ακόμη όμως είναι ανοιχτά, καθώς ναι μεν μέχρι σήμερα, στην πρώτη θέση είναι ο Ντάνιελ με 5 στα 5, και δεύτερη η Χρύσα με 4 στα 4, όμως αν η Χρύσα δεν χάσει αναμέτρηση, και ευνοηθεί με μια ήττα του Ντάνιελ, τότε γλιτώνει τον εαυτό της, αλλιώς ο Ντάνιελ θα είναι αυτός που θα επιλέξει, εφόσον δεν χάσει και αυτός στο σημερινό επεισόδιο. Εάν όμως χάσουν και οι δύο, τότε τα πράγματα αλλάζουν και πάλι, και στο χώρο μπαίνουν και πάλι η Σταυρούλα με την Κατερίνα, και μια ακόμη έκπληξη, τον Θοδωρή Τουρκο Γιώργο, που έχουν 4 στα 5. Ένας τίτλος MVP για γερά νεύρα, και όλα θα εξαρτηθούν σήμερα το βράδυ, το πόσο στρατηγικά θα παίξουν οι ομάδες, ώστε να κρατήσουν τον τίτλο με το μέρος τους. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.